Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στον Πολυχώρο Μάνος Λοΐζος, στον Ιστορικό Δήμο της Νίκαιας, που φιλοξενεί τις εργασίες του 19ου συνεδρίου μας, αντιπρόσωποι από τις Επιτροπές Ειρήνης από όλη τη χώρα, για να εκτιμήσουμε τη δράση μας από το 18ο συνέδριο, να βγάλουμε συμπεράσματα και να σχεδιάσουμε την πάλη μας για το επόμενο διάστημα. Τιμάμε τους αγωνιστές και τους αγωνίστριες που συμμετείχαν στο κίνημά μας και έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για τα συμφέροντα του λαού μας. Συνεχίζουμε την 66χρονη αγωνιστική πορεία της ΕΔΙΕ. Χαιρετίζουμε τις συναγωνίστριες και τους συναγωνιστές σε όλη τη χώρα, που ήταν πρωταγωνιστές στους αγώνες της ΕΔΙΕ. Όλους όσοι, και ήταν πολλοί, που συνέβαλαν συστηματικά στον εκφραστή εναντίωση στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους και αντιπάλεψαν την αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων που υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος του λαού. Χαιρετούμε και ευχαριστούμε πολύ τους φίλους προσκεκλημένους μας από τους φορείς που τιμούν με την παρουσία τους στο συνέδριο και εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τη συνεργασία και την κοινή μας δράση. Ιδιαίτερα χαιρετίζουμε τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους αυτοαπασχολουμένων, τους φοιτητικούς συλλόγους, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, τους φορείς του λαϊκού κινήματος που συμμετέχουν στην Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάσεις. Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τον Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και τα κίνηματα ειρήνης για τα θερμά μηνύματα που μας έστειλαν και τους διαβεβαιώνουμε ότι η ΕΔΙΕ θα συνεχίσει την αντιπολεμική, αντιπεριαλιστική πάλη με στόχο να ξεριζωθούν, να εξαλειφθούν οι αιτίες των υπεριαλιστικών πολέμων, να συνεχίσει να συμβάλλει στον αγώνα κατά της καπιταλιστικής βαρβαρότητας για να ζήσουν ο λαός μας και οι άλλοι λαοί χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και ξεριζωμό από τις αιστείες τους. Δυναμώνουμε ακόμη περισσότερο τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους λαούς και τα αδελφά κινήματα. Εκφράζουμε και από αυτό το βήμα την αλληλεγγύη μας στο λαό της Κούβας. Καταδικάζουμε την εγκληματική πολιτική των ΗΠΑ και των συμμάχων τους που διατηρούν τον εγκληματικό αποκλεισμό της Κούβας, ενορχιστρώνουν σχέδια αποσταθεροποίησης, καταφεύγουν στην αισχρή αντικομμουνιστική προπαγάνδα ενάντια στις κατακτήσεις και στα επιτεύγματα της Κουβανικής Επανάστασης. Καταγγέλνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιστρατεύει τα χρεοκοπημένα ψεύτικα επιχειρήματα της δίθεν υπεράσπισης της ελευθερίας και της δημοκρατίας για να δίνει άλοθη στις υπεριαλιστικές προβοκάτσες κατά του λαού της Κούβας. Δυναμώνουμε την πάλη μας και απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό του υπεριαλιστικού πολέμου. Εκφράζουμε τη σταθερή μας αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και στον Κυπριακό λαό και καταδικάζουμε την Ισραηλινή και τουρκική κατοχή. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, καταδικάζουμε από αυτό το βήμα, το συνέδριό μας, τα προμελετημένα εγκλήματα της εργοδοσίας που γίνονται στο βωμό της εκμετάλλευσης, της εντατικοποίησης, του κέρδους. Αυτό είναι το θαύμα της πολυδιαφημισμένης ανάπτυξης στη χώρα μας, στη νούμερο ένα επένδυση στην Ελλάδα. Θησαυρίζουν οι καπιταλιστές με λεφτά κοστισμένα από το αίμα των εργατών, όπως ο λιμενεργάτη της Κόσκο. Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένειά του και είναι και δικός μας άνθρωπος, είμαστε όλοι ένα. Χαιρετίζουμε το μεγαλειώδη απεργιακό αγώνα των εργαζομένων λιμενεργατών της Κόσκο και τη συγκλονιστική αλληλεγγύη και στήριξη. Είμαστε κι εμείς μαζί τους, στον αγώνα για μέτρα υγείας και ασφάλειας, στο κάτεργο της Κόσκο και σε κάθε χώρο δουλειάς που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστρες, συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στην ανάπτυξη της πάλης ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, η οποία προωθείται από την αστική τάξη, υπηρετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα του Ευρωατλαντισμού. Δυναμώνουμε τη δράση της ΕΔΙΕ για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα γρανάζια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στις επεμβάσεις και στους πολέμους για να κλείσουν οι βάσεις και τα στρατηγεία τους, να επιστρέψουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από τις υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Οι βασικοί αυτοί άξονες της πάλης μας συζητήθηκαν σε μια ουσιαστική προσυνεδριακή διαδικασία σε δεκάδες περιφερειακές και κατατόπους συσκέψεις των Επιτροπών Ειρήνης, στις οποίες εκφράστηκαν η συμφωνία των συναγωνιστών και η θέλησή τους να πρωτοστατήσουν στον αγώνα. Από την αρχή της προσυνεδριακής διαδικασίας θέσαμε στην κρίση
των Επιτροπών Ειρήνης στον κεντρικό απολογισμό δράσης του Εθνικού Συμβουλίου, που και σήμερα, όπως βλέπετε, είναι ενσωματωμένο στην εισήγηση. Γιατί αντανακλά τα σημαντικά βήματα που έγιναν μέχρι σήμερα, τις αδυναμίες που χρειάζεται αποφασιστικά να αντιπαλέψουμε, τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αναβάθμιση της δράσης της ΕΔΙΕ, του αντιπολεμικού αντιπεριαλιστικού κινήματος. Το συνέδριο όμως πραγματοποιείται σε περίοδο κλιμάκωσης της επίθεσης του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ενάντια στα δικαιώματα και τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Η πολιτική που πλήττει τα συμφέροντα του κεφαλαίου δυναμώνει την καταστολή απέναντι στο λαϊκό κίνημα με τα μέτρα απαγόρευσης των συγκεντρώσεων, με τον κατάπτυστο απεργοτόνο νόμο, με την προσπάθεια να βάλουν στο γύψο τη δράση των συνδικάτων. Αυτή η πολιτική υποβαθμίζει διαρκώς το σύστημα δημόσιας υγείας με τραγικές συνέπειες στις συνθήκες πανδημίας, ενισχύει τους ταξικούς φραγμούς στην παιδεία, στη μόρφωση, οδηγεί σε τραγωδίες, σε μεγάλες καταστροφές λόγω της έλλειψης σχεδιασμού υποδομών και μέσων για την προστασία του λαού από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς. Καθημερινά ο λαός βιώνει τη γύμνια του αστικού κράτους. Οι λαϊκές ανάγκες συντρίβονται κάτω από τη μάσκα, από την πότα του μεγάλου κεφαλαίου και των κερδών του, μέσα στη μέγενη της ολέθριας πολιτικής κόστους-οφέλους, σύμφωνα με την οποία λογίζεται ως όφελος ό,τι ωφελεί τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων και ως κόστος ό,τι έχει να κάνει με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού. Η άλλη όψη αυτής της πολιτικής εκφράζεται με το βάθμα της εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιθετικές επιλογές και κινήσεις της ελληνικής αστικής τάξης για τη γεωστρατηγική αναβάθμισή της, τις οποίες υλοποιούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις, θέτουν το λαό μας σε θανάσιμους κινδύνους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα επιχειρούν με κάθε τρόπο να στοιχήσουν το λαό πίσω από τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις κυρίαρχης τάξης, να χειραγωγήσουν τη λαϊκή συνείδηση, να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου. Επιχειρούν να παρουσιάσουν ως δήθεν κοινά τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού με εκείνα του κεφαλαίου, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλλιεργούν αυταπάτες πως το βάθμα της εμπλοκής της χώρας μας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, η συμμετοχή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς σε διμερή πολυμερή σχήματα, τα υπέρογα ποσά για εξοπλισμούς είναι τάχα προς όφελος της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας. Πρόκειται για επικίνδυνο μύθο που δεν έχει καμία βάση. Καθημερινά αποδεικνύεται πως οι συνθήκες της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς οξύνονται ελληνοτουρκικές σχέσεις, αμφισβητείται η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για το λαό. Με τη δική μας δουλειά, με την εκλαήκευση των θέσεών μας, θα πρέπει να συμβάλλουμε στο ξεσκέπασμα αυτού του μύθου. Οι εξελίξεις απαιτούν ετοιμότητα και επαγρύπνηση, γίνονται πιο μεγάλες οι ευθύνες της ΕΔΙΕ όλων μας για το δυνάμωμα της πάλης του αντιπολεμικού αντιπεριαλιστικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος. Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι διεθνείς εξελίξεις είναι σύνθετες και επικίνδυνες. Σε όλες τις περιοχές του πλανήτη εκδηλώνται θερμές αιστείες αντιπαραθέσεων υπεριαλιστικών πολέμων. Οξύνεται ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο των αγορών, ενεργειακών πηγών και αγωγών, θαλάσσιων δρόμων, μεταφοράς, εμπορευμάτων. Στον αγώνα δρόμου των μεγάλων συμφερόντων προστίθεται νέα στοιχεία. Η αντιπεριαλιστική διαπάλη διεξάγεται με οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά μέσα, εκφράζεται σε πολεμικές αναμετρήσεις, στην αύξηση και στον εξυγχρονισμό των εξοπλισμών, ενώ μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός ευρύτερου και γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου. Μέρος του χάρτη των συγκρούσεων είναι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που αποτελεί διάβλο ανάμεσα στην Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική. Οι πόλεμοι που διεξάγονται στην περιοχή μας, όπως τη Συρία και τη Λιβύη, εκτός από τις μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, έχουν εξαναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να κατευθυνθούν σε άλλες χώρες και στην Ευρώπη. Ο 20ετής υπεριαλιστικός πόλεμος των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους, με τη συμμετοχή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, στήχησε πολύ ακριβά στον αφγανικό λαό και τροφοδετεί νέα κύματα προσφύγων. Οξύνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα. Σε αυτό το έδαφος στη διετία 18-19 κλιμακώθηκε η αντιπαράθεση των δύο κρατών στο οικονομικό, εμπορικό, τεχνολογικό, πολιτικό και στρατιωτικό πεδίο. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους, να περιορίσουν την επέκταση και την επιρροή της Κίνας, να βάλουν εμπόδια στο σχέδιο για τους δρόμους του μεταξιού, στις επενδύσεις των κινέζικων μονοπωλίων σε άλλα κράτη.
Η αλληλεξάρτηση των υπεριαλιστικών οικονομιών συμβαδίζει με την όξυνση των υπεριαλιστικών αντιθέσεων. Η διαπάλη ανάμεσα στην ΗΠΑ και στην Κίνα επιδρά και στις σχέσεις συνεργασίας και ανταγωνισμού με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα, ιδίως με τη Ρωσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχυρά κράτη-μέλη της. Αυτό καταγράφεται και στην υπογραφή της Τριμερού Συμφωνίας ανάμεσα στην Αυστραλία, στη ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία, πυροδοτεί την παραπέρα κλιμάκωση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, νέες κινήσεις από την πλευρά της Κίνας και της Ρωσίας. Παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα. Η ανισότιμη αλεξάρτηση που διέπει τις σχέσεις των καπιταλιστικών κρατών μορφοποιείται μέσα από διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και συμφωνίες. Τα τελευταία 30 χρόνια, δίπλα στους γνωστούς οργανισμούς, που στις περισσότερες ηγούνται η ΗΠΑ, εμφανίστηκαν και νέοι, που ηγείται η Κίνα και η Ρωσία. Αυτές οι ενώσεις, παρά τις μεταξύ τους διαφορές ή τον διαφορετικό βαθμό της ενοποίησής τους, υπηρετούν την ενίσχυση της εξουσίας και της οικονομικής και γεωπολιτικής θέσης των αστικών τάξεων στις οποίες εκπροσωπούν για το μοίρασμα και για το ξαναμοίρασμα του πλανήτη. Η στάση του ισχυρότερου μέχρι σήμερα υπεριαλιστικού κέντρου καταρρύπτει τις συγχύσεις τις οποίες καλλιεργούν διάφορες αστικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις ότι η παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και η πολυπολικότητα οδηγούν σε ένα παγκόσμιο σύστημα όπου όλα τα προβλήματα θα επιλύονται ειρηνικά από το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς οργανισμούς. Η γενικότερη κατάσταση που σχετίζεται με τα προβλήματα εφαρμογής του διεθνούς δικαίου επιβεβαιώνει τη θέση πως το διεθνές δίκαιο όπως το γνωρίζαμε όταν υπήρχαν η Σοβιετική Ένωση και άλλες σοσιαλιστικές χώρες και ήταν αποτέλεσμα του παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων με τις καπιταλιστικές χώρες δεν υπάρχει πλέον. Οι συμφωνίες υπεριαλιστικής ειρήνης εκφράζουν το συσχετισμό δύναμης των εμπλεκόμενων καπιταλιστικών κρατών και αμφισβητούνται όταν αυτός ο συσχετισμός αλλάζει. Οι διεθνείς διακρατικοί οργανισμοί έχουν μετατραπεί σε προκάλημα για την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων. Στο εσωτερικό εκδηλώνται αντιπαραθέσεις και προσωρινοί συμβιβασμοί ανάμεσα στις ισχυρές υπεριαλιστικές δυνάμεις. Όταν οι συμβιβασμοί δεν μπορούν να επιτευχθούν, ακολουθούν παζάρια, απειλές, ακόμη και αποχώρηση από διάφορες συμφωνίες, όπως μας δείχνει η στάση των ΗΠΑ και άλλων χωρών, για παράδειγμα της Ρωσίας, περιπτώσεις οι οποίες δείχνουν πως το έδαφος των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, τα κράτη κάνουν επιλογές στη βάση των δικών τους συμφερόντων και αγνοώντας το διεθνές δίκαιο και τους κανονισμούς διεθνών οργανισμών. Την ακτίνα δράσης της Λυκοσυμμαχίας σε όλη την Υδρόγειο και με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής τον Ιούνιο του 2021. Η Σύνοδος λοιπόν Κορυφής και οι αποφάσεις της ήρθαν να ελέγξουν, να επικαιροποιήσουν και να επιταχύνουν μια σειρά από αποφάσεις του προηγούμενου διαστήματος, καθώς η πολεμική αυτή μηχανή αυξάνει ακόμη περισσότερο την επιθετικότητά της, χρησιμοποιώντας ως αιχμή τη στρατηγική του ΝΑΤΟ 2030 και τη νέα στρατηγική αντίληψη που προετοιμάζεται για τον επόμενο χρόνο. Παλιά και νέα προσχήματα, όπως οι υβριδικές απειλές, η κυβερνοασφάλεια, η αποκαλούμενη κλιματική κρίση, η ενεργειακή κρίση και άλλα, επιστρατεύονται για να στρώσουν το έδαφος για νέες υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Χαρακτηριστικό στοιχείο των παζαριών που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία και στην Ελλάδα, είναι η θέση για μεγαλύτερη εμβάθυνση στις διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών, αν φύγεται η αίσθηση ασφάλειας, οι αρχές και οι αξίες του ΝΑΤΟ. Η θέση που έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα μέλη και φανερώνει την προσπάθεια διευθετήσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνοχή στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με οδυνηρές συνέπειες για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ 2030 προβλέπει την ενίσχυση των στρατιωτικών μέσων της Συμμαχίας, αλλά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τη σχεδιασμένη επέκταση σε όλη την Υδρόγειο, τη διεύρυνση με νέα μέλη, τη σύναψη εταιρικών σχέσεων με δεκάδες κράτη, τη συγκρότηση ετοιμοπόλεμων στρατιωτικών μονάδων στον ανταγωνισμό τους με τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα. Νατοϊκές δυνάμεις αναπτύσσονται σε πολλές περιοχές του πλανήτη, από το Αφγανιστάν και το Κόσοβο μέχρι τη Βαλτική και τον Κάφκασο, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο και την Αφρική. Την ίδια ώρα, στους νατοϊκούς κόλπους εκδηλώνονται όλο και περισσότερες αντιθέσεις. Προωθείται παραπέρα η στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δρά τόσο συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ όσο και αυτόνομα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διευρύνει τη δράση της διεθνώς και στρατιωτικά με βάση την παγκόσμια στρατηγική την οποία προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες των ευρωπαϊκών ομίλων. Η στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, PESCO, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεμβάσεων αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, πολύ περισσότερο στην προοπτική της λεγόμενης στρατηγικής αυτονομίας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη, που είναι σε εξέλιξη, αναδιατάσσουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό και βάζουν νέες οικονομικές υποχρεώσεις στα κράτη-μέλη. Η ουσία, συναγωνιστές και συναγωνίστρες, είναι σαφής. Ότι η χώρα μας δαπανά σημαντικά ποσά από το μόχθο του ελληνικού λαού σε παλιά ταμεία άντλησης πόρων αλλά και σε νέα και για τους πολεμικούς τους σκοπούς για να ενισχύσουν την κυρίαρχη τάξη στη ζούγκλα του ανταγωνισμού τους. Βαθαίνει ακόμη περισσότερο η εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η αστική τάξη επιδιώκει τη γεωστρατηγική πολιτική της αναβάθμιση, συμμετέχοντας ενεργά στους στρατιωτικούς πολιτικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα αστικά κόμματα και κυβερνήσεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, όσο και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, αποτελούν βασικό στοιχείο της στρατηγικής του σύμπλευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων η Ελλάδα κατέχει μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ την πρώτη θέση στις δαπάνες για τις ανάγκες της λιγοσυμμαχίας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η αστική τάξη της Ελλάδας φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις θέσεις στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου έχει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Επιδιώκει την ανάδειξη της χώρας σε τεχνολογικό, ενεργειακό και οικονομικό κόμβο στήριξης των ευρωατλαντικών σχεδίων στην περιοχή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρόθεσε το λεγόμενο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ σε ένα πλαίσιο οικονομικών, πολιτικών, στρατιωτικών θεμάτων με καθοριστική σημασία την αναθεώρηση και την επέκταση της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις. Αυτό το σχεδιασμό υπηρετεί και η λεγόμενη αμυντική συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τη ΣΥΠΑ, που περιλαμβάνει την παραπέρα αναβάθμιση της βάσης της Ούδας και τη δημιουργία των βάσεων ντρόνων στη Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί αναβαθμισμένο κρίκο των αμερικάνικων σχεδίων με στόχο τη Ρωσία, καθώς γειτνιάζει με τα στενά των Δαρδανελίων που αποτελούν κρίσιμο διάβλο για την κίνηση των ρωσικών πλοίων. Παράλληλα, διατηρείται η βάση των Ιπτάμνων Ρανταράβαξ στο άκτο της Πρέβεζας και εξυγχρονίζεται η βάση των Άραξο για φιλοξενία πυρηνικών όπλων. Σε αυτή τη βάση υπογράφηκε στις 14 του Οκτώβρη η ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, είπα, για μια πενταετία και συνέχεια επαόριστον. Δεν είναι τυχαίο ότι με την υπογραφή του δεύτερου πρωτοκόλλου τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, εκτός από τις ήδη υπάρχουσες βάσεις και υποδομές, δημιουργούνται νέες στο στρατόπεδο Γιαννούλη στην Αλεξανδρούπολη, στο στρατόπεδο Γεωργούλα στη Νέα Ιωνία Βόλου, στο πεδίο βολής του Λιτόχωρου στην Πιερία, το οποίο αξιοποιούσαν αμερικανικά στρατεύματα ήδη από τα προηγούμενα χρόνια και επί ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνουμε εδώ για την ιστορία ότι τα παράλια της Πιερίας αξιοποιήθηκαν πριν από 22 χρόνια για την αποβίβαση νατοϊκών στρατευμάτων και την πρόθεσή τους στα Βαλκάνια για τη σφαγή του λαού της Ιουγκοσλαβίας. Στη Σούδα, όπου επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις των Αμερικανών στην εκεί αεροναυτική τους βάση. Η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάσεις είναι επιθετική συμφωνία, δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, αλλά αντιθέτως τη μετατρέπει σε ορμητήριο υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων και βάζει σε κίνδυνο τον λαό μας. Ο αμερικανονατοϊκός υπεριαλισμός έχει εγκληματικές ευθύνες για εκατοντάδες υπεριαλιστικούς πολέμους και επιθέσεις κατά των λαών, για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, για την προώθηση της διχοτόμησης του νησιού. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Η προσπάθεια παραπλάνησης του λαού, ότι η συμφωνία αυτή και οι άλλες υπεριαλιστικές συμφωνίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάγχωμα στην τουρκική επιθετικότητα, δεν έχει καμία βάση. Και αυτό ισχύει και για την επιστολή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μπλίνκεν, περί στήριξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία, που κατέχει το δεύτερο σε μέγεθος στρατό του ΝΑΤΟ. Συναλλάσσονται με την τουρκική αστική τάξη και το τουρκικό κράτος
για την ενίσχυση της Νατοϊκής Συμμαχίας αποσκοπούν να αποδυναμώσουν τις ρωσοτουρκικές σχέσεις και παζαρεύουν με θύματα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο των ευρωατλαντικών σχεδιασμών βρίσκεται και η Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας που περιέχει την αγορά των φρεγατών Μπελεράκη και παρτίδας μαχητικών Ραφάλ. Και αυτή η συμφωνία έχει επιθετικό χαρακτήρα, τον οποίο απαιτείται να αναδείξουμε ενάντια στην προσπάθεια του προπαγανδιστικού μηχανισμού της κυβέρνησης να χειραγωγήσει το λαό. Καλούμαστε λοιπόν να οργανώσουμε τη συστηματική ενημέρωση και να αναδείξουμε με επιχειρήματα και στοιχεία την ουσία αυτών των υπεριαλιστικών συμφωνιών, τη ζημιά που κάνουν στο λαό μας. Οι συμφωνίες της κυβέρνησης με τη ΣΥΠΑ και η Γαλλία δεν υπηρετούν την ασφάλεια και την ειρήνη, αλλά είναι μέρος των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των ατομικών σχεδίων κατά των λαών. Ρίχνουν λάδι στη φωτιά των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κλιμακών της αντιθέσεις, όπως δείχνουν εξελίξεις και αυτής της περίοδου στην Ανατολική Μεσόγειο, οι νέες εντάσεις που προετοιμάζονται με τις κινήσεις των τουρκικών ερευνητικών πλοίων, την αυθαίρετη επέκταση της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και τις θέσεις για μονομερή καθορισμό της ΑΟΣ. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, χρειάζεται να προσέξουμε πολύ το μεγάλο πρόβλημα της συμμετοχής των ενόπλων δυνάμεων στις αποστολές στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό μέτωπο πάλι για την ΕΔΕ. Όλες οι κυβερνήσεις είναι συνένοχες. Η μία παραδίνει στην άλλη τη σκυτάλη. Με τις πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις έχει αποσταλεί ήδη το πυραυλικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία μαζί με το ανάλογο στρατιωτικό προσωπικό στο πλαίσιο των σχεδιασμών κατά του Ιράν. Η Ελλάδα συμμετέχει με πολεμικά πλοία στη λεγόμενη επιχείρηση ειρήνης στη Λιβύη. Πολεμικά πλοία περιπολούν τα στενά του Ορμούς στον Περσικό κόλπο. Το αστικό κράτος διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη για την ατοϊκή επιχείρηση των συνόρων στην Αλβανία, στο Μαυροβούνιο, στη Βόρεια Μακεδονία. Οι αμερικανικές βάσεις, ιδιαίτερα η βάση στην Αλεξανδρούπολη, και οι ελληνικές μονάδες εκεί που έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στην στρατιωτική ατοϊκή άσκηση Defender Europe για την περικύκλωση της Ρωσίας και σε άλλες ασκήσεις. Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια των διαδοχικών κυβερνήσεων να δικαιολογούν τις αποστολές ελληνικών δυνάμεων στο εξωτερικό με την επίκληση σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, προσπάθεια στην οποία συμμετείχε και συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι άξονες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία, που έχουν προωθήσει διαδοχικά οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, είναι επιλογές των αστικών τάξεων υπό την εποπτεία των ΗΠΑ. Ενισχύουν την εμπλοκή της χώρας και τροφοδοτούν τον ανταγωνισμό της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης. Το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη στην Παλαιστίνη και δολοφονεί τον λαό της. Είναι σε σύγκρουση με το Ιράν. Βορβαδίζει συριακά εδάφη, ενώ η Αίγυπτος εμπλέκεται στη Λιβύη και έχει γενικότερες βλέψεις στην περιοχή. Η λεγόμενη Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις για ανάμειξη του ελληνικού στρατού στη συγκρούση στον Περσικό κόλπο. Όλες οι συμφωνίες, τις οποίες διαφημίζει η κυβέρνηση, είναι κομμένες και ραμμένες πάνω στο πατρόν των συμφερόντων της ελληνικής πρωτοκρατίας και των ευρωατλαντικών επιδιώξεων μακριά από τις λαϊκές ανάγκες. Αυτά επιβάλλεται να συζητήσουμε με τον λαό και την νεολαία και να αποδομήσουμε την άποψη ότι οι περιαλιστικές συμφωνίες μετατρέπουν τη χώρα σε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, να δείξουμε τους κινδύνους που γεννούν για τον λαό και την νεολαία, να εντείνουμε την αντιπαράθεση με το παραμύθι της εθνικής ενότητας και ομοψυχίας που προβάλλει η κυβέρνηση και αναπαράγουν τα άλλα αστικά κόμματα. Να συμβάλλουμε στο να κατανοηθεί ευρύτερα ο ταξικός χαρακτήρας των επιλογών του αστικού κράτους, οι οποίες υπηρετούν τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων που κυνηγούν μερίδιο από τη λία των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων εναντίον των λαών. Η πορεία των σχέσεων, συναγωνιστές και συναγωνίστρες, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και εξελίξεις στην Κύπρο, τονίζουν πόσο επικίνδυνη είναι η ενσωμάτωση της χώρας μας στις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Απαντά στους ισχυρισμούς των πολιτικών υποστηρικτών τους και τους εκθέτουν. Η τουρκική αστική τάξη και το κράτος της συνεχίζουν να αμφισβητούν την εδαφική ακυρότητα της Ελλάδας, την κυριαρχία των νησιών και τα δικαιώματά τους σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και παρεμβαίνουν στη Θράκη. Αμφισβητούν ακόμη και τη συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα και με άλλα κράτη της περιοχής. Η Τουρκία περιλαμβάνεται στα 20 ισχυρότερα καπιταλιστικά κράτη στον κόσμο. Όπως είπαμε, έχει το δεύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και επιδιώκει την περαιτέρω αναβάθμιση της θέσης της σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
Οι επιδιώξεις συνεργασίας και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός, ανάλογα με τις καταστάσεις, χαρακτηρίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στην αστική τάξη της Ελλάδας και στην αστική τάξη της Τουρκίας. Όμως οι λαοί και των δύο χωρών δεν έχουν σε τίποτα να υποφεληθούν από αυτές τις σχέσεις. Σε αυτές τις συνθήκες καιροφυλαχτεί η αμερικανοατοϊκή διαμεσολάβηση για τη συνεκμετάλλευση και την διαχείριση θαλασσίων ζωνών και ενεργειακού πλούτου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ούτε αυτή η διαμεσολάβηση, ούτε η προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης μπορούν να εξασφαλίσουν δίκες λύσεις για τους λαούς. Απαντάμε αποφασιστικά. Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα. Αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, τα προβλήματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, ζουν τις ίδιες αγωνίες και το συμφέρον τους βρίσκεται στην ανάπτυξη της κοινής πάλης για τα δικά τους συμφέροντα, ενάντια στους εκμεταλλευτές τους για την κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση που θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατηρεί υψηλού επίπεδου σχέση με τη ΣΥΠΑ. Εντάσσεται στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Το νησί παραμένει εδώ και δεκαετίες. Στο νησί παραμένει εδώ και δεκαετίες δύο βρετανικές ανατολικές βάσεις. Η χώρα έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία αξιοποιεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Κύπρου, που βρίσκεται στις συμπληγάδες των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, οι οποίοι οξύνθηκαν μετά την ανακάλυψη ενεργειακών κοιτασμάτων. Σε αυτό το υπόβαθρο συνεχίζεται η τουρκική κατοχή στο 37% των κυπριακών εδαφών και για 44 χρόνια, και αυτό είναι σημαντικό δίδαγμα για τον κυπριακό και ελληνικό λαό, για τους λαούς της περιοχής. Στην πράξη, καταρρίφθηκαν οι αστικοί μύθοι ότι η περιαλιστική διαμεσολάβηση και παρέμβαση μπορεί να εξασφαλίσει δίκαιη λύση για την επίλυση του Κυπριακού. Διαψεύστηκαν όσοι πίστεψαν πως η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων από τα μονοπόλια θα φέρουν ευημερία, ειρήνη και δίκαιη επίλυση του Κυπριακού. Η ΔΙΕ, που εκφράζει διαχρονικά την αλληλεγγύη της στον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που κατήγγειλε το σχέδιο ΑΝΑΝ και έχει σταθερά μέτωπο ενάντια στον εθνικισμό, υποστηρίζει πως το κυπριακό είναι διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής και αντιτάσσεται σε κάθε μορφή δικοτόμησης και λύσης δύο κρατών. Επιβεβαιώνει τη θέση της για Κύπρο ενιαία, ένα και όχι δύο κράτη, ανεξάρτητη, με μία και μόνο κυριαρχία, μια ηθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικά, ξένα στρατεύματα και βάσεις, χωρίς συγκητές και προστάτες. Κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμενίων και Λατίνων με το λαό κυρίαρχο. Η λαοί στέκεται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού για τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής και των επικισμών για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015. Να καταργηθούν οι συμφωνίες οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας με το κράτος του Ισραήλ, το οποίο δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό. Παρακολουθούμε σταθερά τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, στον Περσικό κόλπο, στη Βόρεια Αφρική. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, την επόμενη περίοδο χρειάζεται να επιμείνουμε περισσότερο στο μεταναστευτικό πρόβλημα, υπογραμμίζοντας ότι είναι αποτέλεσμα της όξυνσης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, των πολέμων, της καταλύσεως των λαών και εστιάζοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων που στηρίζουν και εφαρμόζουν την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό και έχουν ως Ευαγγέλιο την απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που για τους ξεριζωμένους μεταφράζεται σε καταστολή μαζικές απελάς και εγκλωβισμό σε απάνθρωπες συνθήκες. Η ΕΔΙΕ παλεύει για την κατάργηση της κατάπτυσης Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και των συνθήκων του Δουβλίνου για την παροχή στους πρόσφυγες και τους μετανάστες όλων των απαραίτητων στρατιωτικών εγγράφων για να κατευθυνθούν στις χώρες του προορισμού τους, για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων μεταναστών, για να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς και υγιεινοί χώροι προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας με δωρεάν σύντηση, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, διερμηνία, νομική βοήθεια με ευθύνες του κράτους και όχι των διαφόρων ΜΚΟ που λιμένονται τον τομέα της αλληλεγγύης με το αζημίωτο. Στη συνέχεια, αγαπητές συναγωνίστρες και συναγωνιστές, υπάρχει απολογισμός δράσης από το 18ο συνέδριο της ΕΔΙΕ που έγινε μια ουσιαστική συζήτηση σε όλη την προσυνεδρική δουλειά. Σήμερα χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να γενικεύσουμε όλη αυτή την πείρα. Το κεντρικό ζήτημα που μας είχε απασχολήσει στη δουλειά μας
Όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν η αποκάλυψη των σχεδίων της ελληνικής αστικής τάξης και των πολιτικών της εκπροσώπων, η συμμετοχή των λαϊκών δυνάμεων στον αγώνα κατά των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, κατά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον αγώνα για τη μη συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτών από τις υπεριαλιστικές αποστολές, η προσπάθεια να κατανοηθεί η σημασία της μη αλλαγής συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η συμβολή στη συζήτηση για το ποιο στάση πρέπει να κρατήσει ο λαός σε περίπτωση υπεριαλιστικού πολέμου. Θα μας δοθεί δυνατότητα, και δεν πρόκειται να το παρουσιάσω τον απολογισμό μας γιατί έχει συζητηθεί ουσιαστικά, η δουλειά που είχαμε λοιπόν όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα από τις πρωτοβουλίες της ΕΔΙΕ ανέδειξε μια σημαντική πείρα και έτσι όπως βγήκαν τα πράγματα και μετά την προσυνεδριακή δουλειά, το νέο κόσμο που είναι πάνω από το 60% είναι νέοι άνθρωποι στις επικεφαλής των επιτροπών και έχουμε πολυπληθείς γραμματείες στις Επιτροπές Ειρήνης, αναδεικνύει τις ευθύνες που έχουμε όλοι για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα όλος αυτός ο κόσμος να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα βήματα στη δουλειά μας. Έχετε ορισμένα στοιχεία στην εισήγηση, τα οποία είναι αριθμητικά. Μπορείτε να ζητήσετε από τους επικεφαλείς που είναι εδώ της αντιπροσωπείας μας να σας τα δώσουν. Δεν θα τα πω τώρα. Και για να συντομεύουμε, η δουλειά που κάνουμε το προηγούμενο διάστημα και είχε σχέση με την επαφή με το κίνημα, συγκρατούμε αυτό το στοιχείο, το ότι πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια να σταθεροποιηθεί και να διευρυνθεί, έχει να κάνει ιδιαίτερα με την Επιτροπή Αγώνα που έχουμε δημιουργήσει ενάντια στις βάσεις. Θα έχει συνέχεια και πρέπει να είμαστε και σε ετοιμότητα για το επόμενο διάστημα. Στον προγραμματισμό που βλέπετε τις δράσεις μας μέχρι το 10ο, μέχρι το 20ο συνέδριο της ΕΔΙΕ, θα προσέξατε ότι στη συζήτηση που έγινε σε όλες τις προσυνεδριακές συσκέψεις υπήρχαν προτάσεις, παρατηρήσεις. Αυτές έχουν πάρθει υπόψη και τις βλέπετε στον προγραμματισμό, τις βλέπετε και στο σχεδιασμό της δουλειάς. Ακόμη περισσότερο αυτό θα εμπλουτιστεί από τη συζήτηση που θα ξεκινήσει αμέσως μετά. Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συναισθανόμαστε τις ευθύνες μας, όλοι μας. Έχουμε τη θέληση να προχωρήσουμε μπροστά για την ενίσχυση του αντιπολεμικού, αντιπεριαλιστικού κινήματος, για το δυνάμωμα της ΕΔΙΕ και πιστεύουμε ότι με τη συμβολή όλων μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Επειδή το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο, βεβαίως και σε διάρκεια και σε συνέχεια, πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι. Και είμαστε προετοιμασμένοι. Το εργατικό λαϊκό κίνημα είναι επίποδος πολέμου, στον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει, στη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων, στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Η αρχή, στη συνέχεια του αγώνα μας, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται την επόμενη εβδομάδα με μεγάλα συλλαλητήρια τόσο στο Σύνταγμα όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, από το εργατικό κίνημα, από τις επιτροπές πληγέντων από τις φυσικές καταστροφές και διάφορες περιοχές της χώρας. Θα είμαστε εκεί και θα διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε η ΕΔΙΕ να έχει την ουσιαστική διακριτή συμβολή της μέσα στο κίνημα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εργασία.